Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Παρασκευή σήμερα, 5 Φεβρουαρίου του 2016, ουσιαστικά η πρώτη εβδομάδα για τον Φλεβάρι, για φέτος. Ελπίζουμε να είστε πραγματικά καλά. Ο καιρός λίγος μας τα χάλασε, η αλήθεια να λέγεται. Πάει ο ήλιος, αύριο θα ξανάρθει, αλλά θα είναι ήλιος με δόντια, όπως τουλάχιστον είπε χθες εδώ ο κύριος Σαρνιακός. Νομίζω χθες δεν μου είπε για το Σάββατο. Είπε ότι θα έχει συννεφιά και ότι θα, ναι, την Κυριακή θα είναι καλύτερα, θα έχει ήλιο, αλλά θα έχει αρκετό κρύο, αν δεν κάνω λάθος. Θα έχουμε βοριάδες, θα έχουμε πράγματα. Πάντως σήμερα έχει αρκετή βροχόπτωση και αν δεν κάνω λάθος υπήρχαν και χιονοπτώσεις σε περιοχή Σουφλίου, στο Δημότυχο, στην Ορεστιάδα. Υπήρχε πολύ, είδανε μια ασπριμέρα. Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο κάτι βλέπουμε αυτές τις μέρες. Ελπίζω πραγματικά να είστε καλά, καλή διάθεση να έχετε. Είναι Παρασκευή, είναι η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας. Είναι αυτή η ημέρα της εβδομάδας που περιμένεις πώς και πώς να έρθει για να πάρεις έτσι λίγο να ξεκουραστείς στο σπίτι. Έχει κλήρωση σήμερα το χάσουμε, κερδίσουμε, εμείς θα το γλεντήσουμε, που δίνει 200 ευρώ εκεί από μια πολύ μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Δεν έχω προλάβει να παίξω ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Μία φορά, να πω την αλήθεια, προσπάθησα να πάρω. Ξέρω, δεν επιτρέπεται, εντάξει, αλλά προσπάθησα να πάρω. Όχι εγώ, να, κάποιο μέλος της οικογένειας που κανονικά και αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά δεν πειράζει, λέω. Τέλος πάντων, ελπίζουμε πραγματικά να είστε καλά. Και εμείς καλά είμαστε, έτσι λέμε τουλάχιστον. Έχουμε αρκετά θέματα να δούμε, να πούμε, να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι έγινε στις απεργιακές κινητοποιήσεις, τι καταλάβαμε από αυτές, ποιο το αποτέλεσμα τελικώς. Να μιλήσουμε και για τον ιό της νέας γρίπης. Και επειδή θα μιλήσουμε για το ασφαλιστικό, να δούμε πώς πραγματικά συμβαίνει και όταν παίρνει κάποιο σύνταξη στο εξωτερικό και τι συμβαίνει σε εμάς. Προς το παρόν, ωστόσο, θα με επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με την απεργιακή κινητοποίηση της Αλεξανδρούπολης, όπου πραγματικά η πρωτεύουσα του Εύρου δεν είχε ξαναδεί τέτοιου είδους διοργάνωση, τέτοιου είδους διαμαρτυρία. Δηλαδή, για πρώτη φορά, τόσος κόσμος κατέβηκε στους δρόμους από κάθε συνδικαλιστικό φορέα, κάθε σωματείο, εργαζόμενοι που δεν είναι σε κανένα σωματείο, συνταξιούχοι, άνεργοι, ιδιοκτήτες ταξί, τρακτέρ, φορτηγών. Πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν στο δρόμο για να διαδρανώσει την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό. Θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε μετά και με τον κύριο Οδυσσέα Τριβαλά, που είναι ο πρόεδρος της ΑΔΔΗ, να μας πει: εντάξει, έγινε αυτή η κινητοποίηση, πανελλαδικά μεγάλη συμμετοχή, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Τελικά το αποτέλεσμα τι? Λοιπόν, να δούμε πάντως τι έγινε προς το παρόν στην Αλεξανδρούπολη και επανερχόμαστε. Σύσσωμοι φορείς και τα σωματεία της Αλεξανδρούπολης έδωσαν δυναμικό παρόν στις κινητοποιήσεις της γενικής απεργίας, κλείνοντας τα καταστήματά τους, απέχοντας από την εργασία τους και στηρίζοντας παράλληλα τις πορείες που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης, το οποίο και κυριολεκτικά παρέλυσε. Μπορείς να καταλογίσεις στην κυβέρνηση 1000 αρνητικά πράγματα. Αυτό όμως που μετράει και το κατάφερε η κυβέρνηση, η ελληνική σήμερα, είναι ότι κατάφερε να συσπηρώσει όλες τις παραγωγικές τάξεις, όλη την αγορά, αγρότες, κτηνοτρόφους, επιστήμονες, επαγγελματίες, εμπόρους, θεσμικούς, ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω ότι μόνο αυτό είναι αρκετό για να αντιληφθεί η ίδια η κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει τακτική. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα από τα πιθανόν μεγαλύτερα συλλαλητήρια τα οποία έχουν γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Αναφορικά με το κλείσιμο των καταστημάτων, φαίνεται ότι έχουμε μια καθολική συμμετοχή των ντόπιων επιχειρηματιών, με μεμονωμένες εξαιρέσεις. Στο κλείσιμο των καταστημάτων συμμετέχουν και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς, καθότι ενισχύει το δικό μας αγώνα και τις δικές μας διεκδικήσεις αναφορικά με το ασφαλιστικό σχέδιο το οποίο έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα τα οποία έχουν κλείσει με αποφάσεις των περιφερειακών διευθυντών ή των τοπικών διευθυντών, όπως και η Τράπεζα Εύρου, η οποία σήμερα παραμένει κλειστή. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τον δικό μας αγώνα ενάντια στο, θα μου επιτρέψετε, επέσχυτο σχέδιο του ασφαλιστικού το οποίο θέλει να περάσει η κυβέρνηση και να το κάνει νόμο. Θα είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα για να ανατρέψουμε τις αδιέξοδες κυβερνητικές πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση και η Τρόικα. Όλοι μαζί ενωμένοι θα τους ανατρέψουμε. Όλοι φορείς με μια φωνή και με κοινή δράση, σήμερα κάνουμε την αρχή. Ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζει και τις επόμενες μέρες σε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται να εξαθλιώσει τη ζωή μας. Γιατί πραγματικά σήμερα όλοι μας
εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται σήμερα εδώ μπροστά στο εργατικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς για να ενώσουμε τις φωνές μας όλοι μαζί για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή τη λέλαπα που μας φέρνει η κυβέρνηση. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά κλειστά παρέμειναν και τα καφέ της πόλης μέχρι τις 2 το μεσημέρι, υποδηλώνοντας τη συσπήρωση που υπήρχε εν ώψη της πανεργατικής αντίδρασης για το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο. Ξεκίνησε όλο αυτό σε μια συζήτηση με όλους τους φορείς μαζί, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η λανθασμένη εικόνα που υπήρχε χρόνια ολόκληρα να κάθονται στα καφέ ο κόσμος και οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα να διαμαρτύρονται. Αυτό ήταν ξεκάθαρο ένα διέρεο και βασίλευε που χρόνια ολόκληρα περίτεχνα το δουλέψαν οι κυβερνώντες. Και πιστεύω ότι αρχίζαμε πλέον να μπαίνουμε στο πνεύμα το ότι και εμείς στα καφέ θα πρέπει να τους ξεσηκώσουμε από τις καρέκλες, να μπορέσει ο κόσμος να είναι εδώ, στη διαδήλωση. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, πρέπει να ξεχυλήσει από κόσμο, να δείξουμε πραγματικά το ότι μας ζορίζει το φορολογικό, μας ζορίζει το ασφαλιστικό που άμεσα τώρα μας καίει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σε επόμενους αγώνες να ξέρουν όλοι τους ότι η καφέ εστίαση θα είναι κλειστά και θα είναι πάντα παρόν σε όλους τους αγώνες. Αυτή τη μέρα γενικά δεν θα έπρεπε να επισκεφτεί καταναλωτής κανένα ανοιχτό κατάστημα για ένα 24ωρο. Ακόμα και τα εστίασης που αποφασίσαν ότι πρέπει να είναι κλειστά, ανοιχτά, μετά τις 2 η ώρα το μεσημέρι, θα πρέπει να μην τα επισκεφτεί κανένας. Υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000 πολίτες κατέκλυσαν το κέντρο για να διαμαρτυρηθούν πρωτοφανές πράγματα για τα δεδομένα της περιοχής. Πορείες πραγματοποιήθηκαν τόσο μπροστά στο εργατικό κέντρο υπό τη στήριξή του, όσο και μπροστά στη Δημαρχία υπό την καθοδήγηση του ΠΑΜΕ. Από τα μπλόκα της αγωνιζόμενης αγροτιάς σας απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Είναι πια φανερό σε όλους ότι κήρυξαν τον πόλεμο στη μικρομεσαία αγροτιά της χώρας, όπως και στην εργατική τάξη και τους συνταξιούχους. Η πορεία των φορέων κατέληξε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, όπου ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ επέδωσε ψήφισμα των συμμετεχόντων στον Υπεριφερειάρχη Δημήτρη Πέτροβιτς. Ξέρουμε ότι δεν είστε ο εκπρόσωπός τους, αλλά είστε ο φορέας του τόπου μας που μπορεί να το προωθήσει και να τους ενημερώσει. Σας το παραδίδουμε και προσδοκούμε στην άμεση ενέργειά σας. Ως Περιφερειακή Ενότητα, ως Αντιπεριφερειάρχης Εύρου και εκ μέρους του Περιφερειάρχη του Γιώργου Παυλίδη, χαιρετίζουμε τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία που συνέβη ποτέ στο νομό μας, μια δίκαια διαμαρτυρία την οποία υποστηρίζουμε σε κάθε έκφασή της. Ως Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε σταθεί στο πλευρό σας αλληλέγγυοι στα δίκαια αιτήματά σας. Αυτά λοιπόν συνέβησαν χθες κατά τη διάρκεια της πολύ μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης στην Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι ούτε ένα κατάστημα από τα εμπορικά καταστήματα της ευρύτερης περιοχής δεν ήταν ανοιχτό. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ούτε ένα και από τα καταστήματα καφέ εστίασης. Δεν ξέρω αν υπήρχαν βεβαίως και κάποιοι οι οποίοι και άνοιξαν. Ωστόσο, νομίζω ότι 99% ήταν κλειστό και παραπάνω. Να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Λαβάντα, τον πρόεδρο των ιδιοκτητών καταστημάτων καφέ εστίασης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σόκου. Καταρχήν, είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή του κόσμου, των επαγγελματιών που συμμετέχουν και στο σωματείο σας, στο σύλλογό σας? Αν δεν άκουσα την ερώτηση. Αν είστε ικανοποιημένος και εσείς από τη συμμετοχή των συναδέλφων σας σε αυτή την κινητοποίηση? Ήταν καταλυτική, μπράβο. Πάντως ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο μπράβο που συμμετείχε σε αυτή την εκδήλωση, γιατί ήταν μια εκδήλωση διαμαρτυρίας σε όλα τα βάρη αυτά που μας έχουν φορτώσει και συνεχίζουν να μας φορτώνουν και δεν θα σταματήσουν από ό,τι τους βλέπω, εάν δεν δείξουμε ότι πραγματικά πονάμε. Να ρωτήσουμε καταρχήν για τη συμμετοχή. Ήταν καθολική συμμετοχή ή υπήρχαν και κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι μπορεί και να άνοιξαν?
Τίποτα, ήταν πολύ ελάχιστοι αυτοί που πήγαν να ανοίξουν, αλλά προλάβαμε και τους κλείσαμε. Καταλάβανε άνθρωποι ότι εντάξει, κάναν λάθος και μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί είχαμε κάνα δύο έτσι παράπλευρες, αλλά τελικά ήταν 100% μπορώ να πω επιτυχής η προσπάθεια αυτή και πιστεύω ότι και στις επόμενες φάσεις, γιατί οι κινητοποιήσεις δεν σταματάνε εδώ, δεν θα σταματήσει αυτή η μάχη που ξεκίνησε από όλους ευτυχώς και το ιδανικό είναι ότι τελικά όλοι οι φορείς μαζί συνονοηθήκαμε για πρώτη φορά. Η αλήθεια αναλύεται. Πρώτη φορά το ασφαλιστικό κατάφερε να τους βγάλει όλους μαζί σε έναν κοινό αγώνα για πρώτη φορά στα χρονικά. Ναι. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, κυρία Σόκου. Είναι το ιδανικό να μπορεί να συνεχιστεί. Η βάση τουλάχιστον εμείς, ο λαός, να μπορούμε να συνεννοηθούμε και να δώσουμε σαν παράδειγμα και στους ηγέτες μας μπροστά, γιατί έχουμε την αίσθηση χρόνια ολόκληρα ότι ένας τραβάει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Επιτέλους, για πρώτη φορά, οι αρχηγοί μας, ας το πάρω σαν παράδειγμα, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να καταθέσουν καθένας την πρότασή του, ώστε να βγούμε από αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ένα πόλεμο ζούμε οικονομικό αυτή τη στιγμή και φαίνεται από το ότι χάνουμε τα παιδιά μας, φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή ζούμε ένα πόλεμο αντί με σφαίρες, με χρήματα τα οποία μας διαλύουν την Ελλάδα. Η ενδεχόμενη εφαρμογή αυτής της ελληνικής πρότασης που αφορά στο ασφαλιστικό, τι θα επιφέρει για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων καφέ εστίασης, που ούτως ή άλλως τα έχουμε ξαναπεί, είναι αρκετά επιβαρημένη. Ναι, δεν σας έχω, δεν έχω καλή, δεν ακούω πολύ καλά, δεν έχω ψηφίσει. Ρώτησα τι μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή αυτής της ελληνικής πρότασης για το ασφαλιστικό στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων καφέ εστίασης, που ούτως ή άλλως είναι αρκετά επιβαρημένοι από τα μέχρι σήμερα μέτρα που έχουν πάρθει. Μα ήδη το 50-55% των συναδέλφων ασφαλιστικά δεν είναι ενήμεροι. Οι πιο πολλοί είναι ανασφάλιστοι. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν 15 ώρες την ημέρα και δεν έχουν ασφάλεια. Δεν μπορούν να πάνε σε ένα γιατρό για να μπορέσουν να κάνουν εξετάσεις. Το πιο απλό πράγμα. Αυτό το πράγμα, αν θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι επιχειρήν και είναι υγιές, είναι τρελή. Για μένα είναι πραγματικά τρελή. Δεν μπορεί να τον επιβαρύνεις κι άλλο αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το κάνεις. Το 80% όσο φτάσει να μην μπορούν να πληρώσουν ασφαλιστικές φορές. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο. Να πάρουν χρήματα από άλλους τομείς. Δεν μπορούν να πάρουν πάντα από τον επαγγελματία και ειδικά από τον μικρομεσαίο επαγγελματία. Καλά, σήμερα σχεδόν κανένας τομέας δεν έχει μείνει τελικός. Εγώ εκεί καταλήγω ότι. Και τι έχει μείνει για να πάρθει και έξτρα χρήμα. Πραγματικά γι' αυτό και όλος ο κόσμος νομίζω ότι βρίσκεται και στον δρόμο πλέον σήμερα. Διότι δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο γενικότερα. Οπότε και να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Λαβάντα. Πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή των ιδιοκτητών και πράγματι να συνεχίσετε όλοι μαζί έτσι και βεβαίως σε ό,τι έχει να κάνει με τους επαγγελματικούς φορείς στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει και με τα εργατικά σωματεία. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και εμείς τώρα πρέπει να πάμε λίγο στο Δημότυχο, όπου εκεί. Στο Δημότυχο, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο Δημότυχο, διότι εκεί έναν άλλον τρόπο βρήκαν τουλάχιστον εμφάνταστο για να διαμαρτυρηθούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι συνταξιούχοι, οι οποίοι και συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Καθολική συμμετοχή και στην πόλη του Δημοτήχου, αλλά κάναν και μια κηδεία στο ασφαλιστικό. Ας το πούμε, το θάψαμε το ζήτημα. Λοιπόν, νομίζω πολύ μεγάλη συμμετοχή. Να δούμε λίγο μερικά πλάνα από το thrakinea.gr, αν γίνεται τουλάχιστον, και να παρακολουθήσουμε το τι ακριβώς έγινε εκεί. Όπου ο κόσμος, βλέπετε, κανονικά η κηδεία του ασφαλιστικού. Άκου, άκου. Κλαίει και ο κόσμος από πίσω. Κάνει συγγενής. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παράπονο σε αυτά που γίνονται στον Εύρο. Εδώ γιατί. Τον κλαίγαν πάντως στο νεκρό. Το ασφαλιστικό. Τι χθες έγινε αυτό. Αχ, Παναγία μου. Δεν ξέρω χθες. Χθες ειλικρινά νόμιζα ότι τα γραφεία τελετών ήταν κλειστά, αλλά τελικώς είναι ανοιχτά. Βγαίνει και άνθρωπο. Ποιος δέχτηκε, παιδιά. Υπήρχε άνθρωπος μέσα. Ποιος δέχεται και να το κάνει αυτό. Να αφήσουν να ησυχάσω, είπε. Όχι, δώσουν με ένα full screen, ειλικρινά. Ξέρω. Και ποιος δέχτηκε να μπει μέσα εκεί. Είναι φοβερό.
2-5-5-10-38-0-0-1. Αν είσαι ο κύριος που μπήκε μέσα στο φέρετρο, παρακαλώ πάρε μας ένα τηλέφωνο. Αυτός που έπαιζε το ρόλο του ασφαλιστικού, σε παρακαλώ πάρε μας ένα τηλέφωνο, γιατί πραγματικά θέλω να σε ρωτήσω πώς αισθάνθηκες καταρχήν για αυτήν την εμπειρία, γιατί δεν υπάρχεις. Αλήθεια, συγχαρητήρια όμως για τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο και αντιδράσατε. Να πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Αλεξάνδρου. Μισό λεπτό λίγο κύριος, γιατί δεν έχω το script μαζί μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε εντωμεταξύ στην Αλεξανδρούπολη από τους αγρότες. Μόλις συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες αλυσίδες καταστημάτων από αυτά τα πολυκαταστήματα που διαθέτουν τρόφιμα γενικότερα, οι οποίοι και παρά το γεγονός ότι υπήρχε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση, τελικώς βρέθηκαν στις θέσεις της εργασίας τους. Η αντίδρασή τους νομίζω καταλυτική. Θα δούμε λίγο από το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Κομβόι, τρακτέρ και ταξί κατακλείστηκε το κέντρο της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της τεράστιας κινητοποίησης της 4ης Φεβρουαρίου. Η δυναμική συμμετοχή των αγροτών ξεκίνησε όταν στις 10.30 περίπου το πρωί εισέβαλαν σε λεωφόρο Δημοκρατίας και υπό την καθοδήγηση των αστυνομικών αρχών παρατάχτηκαν κατά μήκος του δρόμου με τα μηχανήματά τους και συσπηρώθηκαν με το πλήθος που διαμαρτυρόταν. Είναι μια απόφαση σε πανελλήνιο επίπεδο. Σε όλα τα μπλόκα θα φύγουν αγροτικά μηχανήματα από όλη τη χώρα και θα βρεθούν στις πόλεις, στις κατατόπου πόλεις που θα υπάρχουν τα συλλαλητήρια και η διαμαρτυρία. Γι' αυτό και εμείς σε συντονισμό με όλους τους φορείς της πόλης μας και του νομού μας αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια μηχανήματα, κάποια αγροτικά μηχανήματα σε συνεργασία με τα ταξί, με τα φορτηγά για να δείξουμε ότι οι αγρότες δεν είναι μόνο στα μπλόκα και στους δρόμους, δεν δημιουργούν προβλήματα στους συντοπίτες μας, αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Η ειρηνική διαμαρτυρία, ωστόσο, των αγροτών εξελίχθηκε σε εντονότερη όταν εξαγριωμένοι οι αγρότες από το άνοιγμα αρκετών μεγάλων σούπερ μάρκετ και ουσιαστικά το σπάσιμο της απεργίας προχώρησαν σε ιδιόμορφους τρόπους αντίδρασης. Φεύγοντας από το κέντρο της πόλης, σταμάτησαν σε 3 σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων και συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι αρχικά λεκτικά. Στη συνέχεια, Καπνογόνα, Σανό, ακόμη και Κοπριά έριξαν στις εισόδους των καταστημάτων με τα μηχανήματά τους. Όλα τα καταστήματα στην πόλη ήταν κλειστά με μόνη παραφωνία τις μεγάλες αλυσίδες. Οι αγρότες που συγκεντρώθηκαν σταδιακά έξω από τα καταστήματα και προχώρησαν στις ενέργειες αντίδρασής τους, εξανάγκασαν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν και αυτά τα καταστήματα ακόμη και για κάποιες ώρες. Διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες, κάποιοι επαγγελματίες άνοιξαν τα καταστήματά τους, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν κάποιες αντιδράσεις από τους ανθρώπους που ήταν στην κινητοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με το σεβασμό των αποφάσεων που λαμβάνουν τα συλλογικά τους όργανα. Και το Σανό το καταλαβαίνω, το κουβαλάς. Την Κοπρία που τη βρίσκεις εκεί που είσαι. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Το σκέφτηκα, δηλαδή και έτσι, δεν ξέρω. Αυτή ήταν η αντίδραση πάντως των αγροτών, η οποία πρέπει να πούμε ότι πήρε και πανελλαδική ευέλεια. Δηλαδή, ήταν ιδιαίτερος τρόπος της αντίδρασης των αγροτών, οι οποίοι, να υπενθυμίσουμε, ότι εντείνουν τις προσπάθειές τους, κληραίνουν τη στάση τους για σήμερα και για αύριο. Ειδικά δε για αύριο, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όσους κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον συνάδελφο Ιορδάνη Ξανθόπουλο από την περιοχή των Σερών. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Έχει τύχει και έχω βρεθεί μέσα στα μπλόκα, ανάμεσα σε χωριά, αποκλεισμένη τελείως. Είναι δύσκολο, πρέπει να πούμε, και για τους διερχόμενους οδηγούς. Ωστόσο, νομίζω αύριο καλό είναι να προτρέψουμε τον κόσμο να μην μετακινηθεί καθόλου. Αυτό νομίζω θα ήταν το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τους συμβουλέψουμε για καθόλου μετακίνηση, αλλά σίγουρα θα πρέπει να
οπλιστούν με υπομονή όλοι όσοι για τον ΑΒ λόγο είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στις ΣΕΡΕΣ και πιο συγκεκριμένα στον μπλόκο των Κερδιλίων, το οποίο έλεγε να εξακολουθεί να βρίσκεται από τις 20 Ιανουαρίου υποκατάληψη Εγνατίωδος στον μπλόκο των Κερδιλίων. Το πρώτο αριθμεί περισσότερο από 800 πρακτέρ, ενώ και σήμερα Παρασκευή δεν θα κλείσει η παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Καβάλας, σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιάννη Παναγή. Αυτό γίνεται ώστε να μαζέψουν τις δυνάμεις τους και αφήσουν τις δυνάμεις τους αγρότες, γιατί αύριο Σάββατο, 6 του μηνός, πραγματοποιούν τον 24ωρο αποκλεισμό από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί το κλείσιμο, το μπλόκο θα είναι και στην Εγνατία Οδό, αλλά και στον παράδρομο, στην παλιά Εθνική Οδό. Οπότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είναι 24ωρο μπλόκο. Και μιλάμε, πραγματικά είναι το ανάλογο μπλόκο, υπάρχει και στα Κερδίλια, το ανάλογο υπάρχει και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή γενικότερα. Γι' αυτό ίσως και πρότεινα τον κόσμο να μην μετακινηθεί, αν δεν είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Καλό είναι να παραμείνει στον χώρο που βρίσκεται, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Έλενα, να σου πω, σε ό,τι αφορά τον μπλόκο του Προμαχώνα, είναι σήμερα Παρασκευή για πέμπτη μέρα κλειστό στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Οι ουράδες σχηματίζουν κατοίκες και τα φορτηγά υπερβαίνουν πλέον τα 20 χιλιόμετρα. Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το μέλος της συντονιστικής. Το συγκεκριμένο μπλόκο έχει δύναμη τρακτέρ που υπερβαίνει τα 1.300. Τώρα μιλάμε για το μπλόκο στην περιοχή της Εξοχής. Στον μπλόκο του Προμαχώνα, ωραία. Είναι πέμπτη μέρα, σήμερα κλειστό το Τολωνείο και έχω να σου πω ρεπορτάζ γι' αυτό ότι η Βουλγαρία, η Σόφια, αντιδρά σε αυτό το κλείσιμο των ελληνοβουλγαρικών συνόργανων στους αγρότες με πλούτα στους μεθοριακούς σταθμούς, όπως και στην Ιμφέα, όπως και στην Εξοχή, όπως και στον Προμαχώνα θερών, με επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας. Ζητώ την αλλαγή της για την επίλυση του προβλήματος από τα αρχή του δυνατό. Στην επιστολή αυτή να κατηγορείται η Ελλάδα ότι απέτυχε να εκπληρώσει τις υπογλώσεις της σε ό,τι αφορά τις επιλογές ελευθερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των μελών. Έτσι, έχει εκδοθεί και οδηγία από τον Βουλγάριο Υπουργείο Εξωτερικών προς τους πολίτες της χώρας που ταξιδεύουν προς την Ελλάδα να αποφεύγουν τις οδικές αρτηρίες εκεί όπου λειτουργούν μπλοκ αγροτών. Να τις αποφεύγουν, Ιορδάνη μου. Να τις αποφεύγουν οι Βούλγαροι. Οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πούμε, μας ευχαριστούσαν πριν από λίγο καιρό για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, στη χώρα τους. Και στέλνουν τέτοιο χαρτί ουσιαστικά που μας υπενθυμίζει ότι μέσα στην Ευρώπη. παιδί μου. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Ξέρεις, εκνευρίζομαι με τέτοια πράγματα. Κινητοποίηση είναι, σαφέστατα. Όλοι ταλαιπωρούνται. Θυμόμαστε και παλαιότερα ότι είχαν γίνει και ανάλογες κινητοποίησεις. Έχουμε ζήσει τουλάχιστον τόσα χρόνια δημοσιογράφοι και μεγάλες κινητοποίησεις. Αλλά νομίζω το αναμέναμε κιόλας. Το έλεγες και εσύ μόνος ότι αναμένουμε τέτοιο επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε συναντήσει πρώτη φορά το έργο αυτό. Είναι ακριβώς η διπλωματική κίνηση από τη Βουλγαρία. Ενθυμούμε καλά ότι είχε γίνει πριν από 3 με 3,5 χρόνια και πάλι στο ίδιο σημείο, στον Προμαχώνα. Μάλιστα τότε είχε έρθει και ο περιφερειάρχης του Μπλαγκόευγα εκεί. Θέλω να πω ότι είναι μια κίνηση την οποία λίγο πολύ περιμέναμε, αλλά ο καθένας το βλέπει το πράγμα αυτό από τη δική του σκοπιά, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά όχι. Καταλαβαίνουμε για την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, τροφίμων, αγαθών γενικότερα. Αλλά εδώ πέρα πραγματικά η Ελλάδα καίγεται και φτάσαμε τέλος πάντων. Λοιπόν, ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, Ιορδάνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, ειλικρινά που είχαμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στο σπίτι σας. Δεν το συζητάμε αυτό. Το Βούλγαρο. Το ακούς? Τα ακούω να λες. Θα μας τραβήξει αυτή η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εμείς δεν είμαστε αρκετά Ευρωπαίοι και δεν ξέρουμε εμείς από τέτοια. Όταν όμως πηγαίναμε δίπλα. Άσε παιδί μου τώρα, άσε παιδί μου, ειλικρινά, λάθος, συνέχεια όλα λάθη γίνεται. Ναι, κάποια στιγμή να βγει να τα πεις. Λοιπόν, δεν ξέρω πού να πάμε τώρα. Λοιπόν, break.